Χαίρετε. Θα κάνουμε ένα διοικητικό vlog βεβαίως με θέμα την αυτοθυματοποίηση. Ρωτάει μια φίλη, Θέκλα σε παρακολουθώ και θέλω τη συμβουλή σου για τους ανθρώπους που αυτοθυματοποιούνται και πώς τους αντιμετωπίζουμε αφού πάντα θεωρούν ότι οι υπόλοιποι φταίνε και όχι αυτοί και ότι όλοι τους έχουν αδικήσει. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα για την αυτοθυματοποίηση μου θυμίζει ένα βίντεο που είχαμε κάνει παλιά σε μια εκπομπή που ήμουν καλεσμένη με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο, που μιλήσαμε για τους κλαμμένους. Νομίζω το ένα θέμα ήταν ο κλαμμένος τα παίρνει όλα και το άλλο θέμα ήταν νομίζω κλαμμένοι και χειριστικοί άνθρωποι, κάτι τέτοιο. Άμα γράψετε στο search του YouTube κλαμμένος, κλαμμένη Θέκλα, θα σας τα βγάλει. Λοιπόν, οι άνθρωποι που αυτοθυματοποιούνται. Δεν ξέρω αν η αυτοθυματοποίηση είναι μια καλή περιγραφή αυτής της κατάστασης, με την έννοια του ότι θεωρώ ότι για να μπει ένας άνθρωπος στο φαύλο κύκλο της αυτοθυματοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι θυματοποιημένος εξ αρχής. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον αγαπητικό και στοργικό, έχει δεχθεί αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, σεβασμό, επικοινωνία από τους φροντιστές του και έχει μεγαλώσει σε ένα συναισθηματικά υγιές περιβάλλον, δεν μπορεί να μεγαλώσει και να γίνεται αυτοθυματοποιημένος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να έχει ένας άνθρωπος αυτό το χαρακτηριστικό του, να νιώθει συνεχώς θύμα, να κλαίγεται και να μην μπορεί να ξεφύγει από τις δυσκολίες της ζωής του ή τις πραγματικές ή τις φανταστικές και να εφευρίσκει, να σκαρφίζεται συνέχεια σενάρια στο οποία είναι το θύμα και οι άλλοι φταίνε, για να συμβεί αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν έχουν καλυφθεί οι πρωταρχικές βρεφικές του ανάγκες για αγάπη, στοργή, τρυφερότητα, σταθερότητα και ότι πιθανόν να έχει κακοποιηθεί σε νεαρή ηλικία ή να έχει μεγαλώσει με γονιούς οι οποίοι είναι χειριστικοί άνθρωποι οι ίδιοι, έχουν ήδη αυτή τη λειτουργία της αυτοθυματοποίησης και το παιδί να έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που οι γονείς, για παράδειγμα, ολιμερείς να κλαίγονται και να λένε είμαστε άτυχοι εμείς και δεν μας βγήκαν οι υποθέσεις μας και δεν μας βγήκαν οι επιδιώξεις μας και κοίτα δεν είμαστε σαν το γείτονα ο οποίος τα κατάφερε και έχει μεγαλύτερη περιουσία ή έχει χρήματα ή έχει καλή δουλειά, έχει καλύτερο αυτοκίνητο, έχει μεγαλύτερο σπίτι, είναι πιο ευτυχισμένος κλπ. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να πω τώρα είναι ότι δεν είναι τυχαία κάποιος άνθρωπος που λειτουργεί έτσι. Έχει μάθει να λειτουργεί έτσι, είτε μιμούμενος στις συμπεριφορές και τον τρόπο λειτουργίας αυτών των ανθρώπων που τον έχουν μεγαλώσει, που συνήθως είναι οι γονείς που μας έχουν μεγαλώσει, είτε όταν δεν έχει λάβει την απαραίτητη ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική βοήθεια για να ξεπεράσει τη θυματοποίηση που όντως δέχθηκε ίσως στην παιδική ηλικία, βρεφική ηλικία ή και εφηβική ηλικία. Όπως και να έχει, εσύ φίλη που ρωτάς, που δεν είσαι ψυχολόγος, είσαι μία τηλεθεάτρια του καναλιού και προφανώς μιλάς για τις δικές σου διαπροσωπικές σχέσεις, που προφανώς υποθέτω ότι έχεις στη ζωή σου τέτοιους ανθρώπους, ή έναν τέτοιον άνθρωπο τουλάχιστον, που να σε δυσκολεύει η επικοινωνία μαζί του ή μαζί της, να σε φέρνει στο όριά σου και να φτάσεις στο σημείο να κάνεις αυτό το ερώτημα και να θες καθοδήγηση ή συμβουλές ή ιδέες για το πώς μπορείς να διαχειριστείς έναν τέτοιον άνθρωπο. Καταρχάς, δεν είναι καλή ιδέα να κάνεις τον ψυχολόγο ενός τέτοιου ανθρώπου, έστω και αν εμέσως πλην σαφώς σου το ζητάει. Η γνώμη μου είναι ότι πολλοί από εμάς είμαστε, αυτό που λέμε στα αγγλικά, people pleasers, οι ευχαριστητές άλλων ανθρώπων. Παίρνουμε ένα ρόλο του σωτήρος, ένα ρόλο του θεραπευτή, ένα ρόλο του καλού Σαμαρίτη και προσφερόμαστε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας με τα προβλήματά τους. Και δεν έχουμε στο μυαλό μας
την καχυποψία, ότι ένας άνθρωπος που έρχεται και τόσο εύκολα μας λέει τα προβλήματά του και τόσο εύκολα μας απαριθμεί τα τραύματά του και μας λέει τα παραπονά του και μας λέει πόσο έχει αδικηθεί και πόσο έχει λυπηθεί και πόσο έχει κάνει, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι χειριστικός προς εμάς και να είναι και αυτοθυματοποιημένος. Από τη μεγάλη μου κλινική πείρα, γιατί έχω εργαστεί 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος, αλλά και από την προσωπική πείρα που έχω την τελευταία δεκαετία, που επικοινωνώ με χιλιάδες ανθρώπους μέσα από το διαδίκτυο, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά προβλήματα και πονούν από τραύματα που έχουν βιώσει στη ζωή τους, έχουν μια αξιοπρέπεια, μια διακριτικότητα και δεν επιβάλλουν το φόρτο τους το ψυχικό πάνω στους άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι τραυματισμένος ψυχικά, πραγματικά είναι τραυματισμένος ψυχικά και αυτό είναι το θέμα του, ότι έχει αδικηθεί, ότι έχει δεχθεί προδοσία ή ότι δεν έχει αγαπηθεί όσο θα του άξιζε να αγαπηθεί από τους γονείς του ή από τον σύντροφο ή οτιδήποτε άλλο, και ο οποίος δεν είναι χειριστικός και δεν είναι κλαμμένος και δεν αυτοθυματοποιείται, συνήθως σηκώνει λεβέντικα το σταυρό του, μεταφορικά το σταυρό του. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρά θέματα που τους απασχολούν, που εμείς μπορεί να μην έχουμε ιδέα για αυτά τα σοβαρά θέματα, και μιλάω από τη θέση του γνώστη, επειδή λόγω της ιδιότητας μου πολλοί άνθρωποι μου εκμυστηρεύονται αυτά που τους απασχολούν και πολλοί άνθρωποι μπορεί να μου τα εκμυστηρευτούν με ένα πολύ ανώδυνο τρόπο, ένα πολύ ευγενικό και ανάλαφρο τρόπο, και εκεί φαίνεται η διαφορά ενός ανθρώπου που είναι χειριστικός από έναν άνθρωπο που είναι αξιοπρεπής και είναι υγιής προσωπικότητα. Γιατί αυτός που είναι αξιοπρεπής και υγιής προσωπικότητα θα είναι ευγενικός, θα σέβεται τη μορφή της σχέσης που έχει, για παράδειγμα, με τον ψυχολόγο που έχει κανάλι στο YouTube και του στέλνει mail, θα αναφέρει αυτά που τον απασχολούν χωρίς καμία διάθεση επιβάρυνσης του συνομιλητή του και χωρίς καμία απέτηση να του λύσει το πρόβλημα του αυτή τη στιγμή ο συνομιλητής του. Οι άνθρωποι όμως οι οποίοι είναι αυτοθυματοποιημένοι, οι άνθρωποι χειριστικοί, οι κλαμμένοι, έχουν μια τεράστια αίσθηση κυριότητας. Νομίζουν, πιστεύουν, νιώθουν ότι όλοι τους χρωστάνε. Όλο το σύμπαν τους χρωστάει. Ότι αυτοί βρίσκονται στη χειρότερη πιθανή θέση που θα μπορούσε να βρεθεί ποτέ άνθρωπος, ότι σαν τα προβλήματα τους δεν είχε ποτέ κανείς, ότι είναι πολύ, πολύ άτυχοι, ότι η ζωή είναι εξαιρετικά άδικη μαζί τους και ότι ενώ είναι τόσο υπέροχοι άνθρωποι, τους συμβαίνουν συνεχώς τόσο άσχημα πράγματα και μάλιστα το τραγικότερο όλων είναι ότι του γείτονά τους ή των άλλων ανθρώπων δεν τους συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και αυτοί οι τύποι που είναι αυτοθυματοποιημένοι, όταν μιλάς μαζί τους, σε κάνουν να νιώθεις ενοχές για εσένα. Σε κάνουν να νιώθεις ενοχές που εσύ, για παράδειγμα, δεν είσαι χωρισμένος και αυτή είναι χωρισμένη. Σε κάνουν να νιώθεις ενοχές, για παράδειγμα, που εσένα δεν σε απάντησε ο άντρας τους, ενώ αυτές τις απάντησε ο άντρας τους. Σε κάνουν να νιώθεις ενοχές που εσένα δεν σε απάντησε η γυναίκα τους, ενώ αυτούς τους έχει απαντήσει η γυναίκα τους. Σε κάνουν να νιώθεις ενοχές που εσένα τα παιδιά τους είναι υγιείς, ενώ το παιδί τους μπορεί να μην είναι υγιές. Σε κάνουν να νιώθεις άσχημα χωρίς να τους έχεις κάνει κάτι. Γιατί? Επειδή οι χειριστικοί άνθρωποι, οι κλαμμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που αυτοθυματοποιούνται, δεν έχουν σκοπό να επιλύσουν το πρόβλημά τους. Δεν θέλουν ουσιαστικά να βοηθηθούν. Αυτό που θέλουν είναι μια ευκαιρία να βγάζουν χολή, να βγάζουν τη στενοχώρια τους, to vent που λέγεται στα αγγλικά, να ξεφορτώνουν τα αρνητικά τους συναισθήματα, χωρίς να αναλαμβάνουν καμία απολύτως προσωπική ευθύνη για ό,τι τους συμβαίνει. Καμία απολύτως. Ναι, μπορεί όταν ήσουν 2 ετών και όταν ήσουν 10 μηνών και όταν ήσουν 5 μηνών, σίγουρα δεν είχες καμία ευθύνη για το ότι η μαμά σου σε παραμελούσε. Ή σίγουρα δεν είχες καμία ευθύνη όταν ήσουν ένα νήπιο που σε χτυπούσε ο πατέρας σου. Σαφώς δεν είχες καμία ευθύνη. Τώρα όμως, που είσαι 40 χρονών άνθρωπος, 50 χρονών άνθρωπος, 60 χρονών άνθρωπος, και εξακολουθείς να κλαίγεσαι και εξακολουθείς να
θεωρείς ότι για όλα σου τα προβλήματα φταίνει άλλη, όχι φίλε, όχι φίλοι, είσαι εκτός πραγματικότητας. Βρίσκεσαι σε ένα χώρο no fault, σε ένα χώρο στον οποίο θεωρείς αυθαίρετα ότι εσύ δεν έχεις κάνει κανένα λάθος, ότι εσύ είσαι τέλειος και όλοι οι υπόλοιποι θέλουν το κακό σου και υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία εναντίον σου. Και μην παραξενευτείτε καθόλου αν οι άνθρωποι που σας κλαίγονται και σας κατηγορούν άλλους ανθρώπους να πάνε παρακάτω και να κατηγορήσουν εσάς. Πώς διαχειριζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν έχει τρόπο να τους διαχειριστείς. Μπορείς να τους βοηθήσεις. Δεν μπορείς να τους ισώσεις. Δεν μπορείς να τους κάνεις να δουν τα πράγματα από την ορθή οπτική. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται αυτό που θα έλεγε η κουμπάρα μου, η δόκτωρ Ιστονίκη Θεοδοσή, οξία ψυχοθεραπεία. Την οποία δεν θα την αποζητήσουν, ούτε θα συνειδητοποιήσουν ότι τη χρειάζονται. Γιατί αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Αυτοί οι καημένοι είναι θύματα. Όλοι οι άλλοι φταίνουν που τους κάνουν κακά. Άρα η γνώμη μου είναι σε τέτοιους ανθρώπους να λες την αλήθεια. Με κουράζεις, με επιβαρύνεις ψυχικά με όλα αυτά που μου λες. Κάθε φορά που προσπαθώ να σου πω κάτι ενθαρρυντικό ή να σου δώσω μία προτροπή ή μία συμβουλή, παρόλο που μου τη ζητάς, είσαι αρνητικός, είσαι αρνητική σε αυτά. Και έχω καταλάβει ότι το μόνο που θέλεις είναι να λες τα προβλήματά σου, να βγάζεις το άχι σου, να βγάζεις το άχτι σου, να ξεφορτώνεις συναισθηματικά πάνω μου, να νιώθεις για λίγο καλύτερα και να έρθεις την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα να κάνεις ξανά το ίδιο. Και δεν είμαι ο συναισθηματικός σου τενεκές. Έχω και εγώ τα δικά μου θέματα, τα οποία αναλαμβάνω από μόνος μου, αναλαμβάνω από μόνη μου. Και σε συμβουλεύω να επισκεφτείς ειδικό ψυχικής υγείας, να επισκεφτείς ένα ψυχολόγο ή ένα ψυχίατρο, ό,τι θέλεις, να σου γίνει μια διάγνωση για το τι ακριβώς συμβαίνει μαζί σου, γιατί είναι πολύ πιθανόν οι άνθρωποι που αυτοθυματοποιούνται να έχουν και κάποια στοιχεία διαταραχών προσωπικότητας, δεν μπορούμε να τους διαγνώσουμε, σαφώς είναι αδιάγνωστοι, και να χρειάζονται και διάγνωση και θεραπεία. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά ποια είναι τα αίτια του ναρκισισμού, γιατί είναι και ένα ναρκισιστικό στοιχείο αυτό της αυτοθυματοποίησης. Και στους ανθρώπους με ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας παρατηρείται αυτό το στοιχείο, ειδικά στους covert narcissists, ειδικά στους κυκαλυμμένους ναρκισιστές. Ότι είναι κρίμα, είναι θύμα, είναι όλα τους πάνε στραβά και αυτοί δεν έχουν κάνει κάτι επίτηδες και τι θα γίνει κλπ. Κλπ. Αυτό το έχουμε δει. Συμβαίνει. Και με ρωτάτε σε διάφορα σχόλια, από τι προκύπτει ο ναρκισισμός. Ο ναρκισισμός, όπως και οι διάφορες άλλες διαταραχές προσωπικότητας, ειδικά αυτές του β' πλέγματος, δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προκύπτουν. Αυτό που, στο οποίο συμφωνεί η επιστημονική κοινότητα που μελετάει το θέμα, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι ψυχοθεραπευτές, οι νευροψυχολόγοι κλπ. Κλπ. Οι νευρολόγοι, είναι ότι είναι ένας συνδυασμός παράγοντων και γενετικών, βιολογικών παράγοντων αλλά και ψυχολογικών παράγοντων. Δηλαδή, γεννιέται ένα παιδί με την προδιάθεση να αναπτύξει με κάποια στοιχεία στην προσωπικότητά του τα οποία μπορεί να εξελιχθούν σε διαταραχή προσωπικότητας όπως ο ναρκισισμός, σε ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, όμως παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει αυτό το παιδί. Και αν αυτό το παιδί το οποίο γεννιέται με την προδιάθεση να εξελιχθεί σε ναρκισιστή ή σε οριακό ή σε οτιδήποτε άλλο, δεχθεί έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Το πρόβλημα με τις διαταραχές προσωπικότητας είναι ότι η διάγνωση κανονικά γίνεται μετά τα 18. Οπότε υπάρχει ένα κενό, ένα σημαντικό κενό εκεί πέρα, που έχουμε ένα παιδί που είναι 11, 12, 13, 14, 15 ετών, έχει κάποια στοιχεία συμπεριφοράς, τα οποία θα μπορούσαν να παραπέμψουν σε κάποια διαταραχή προσωπικότητας, όμως συνήθως δεν γίνεται διάγνωση, ώστε να γίνει έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Η γνώμη μου και η σύστασή μου προς τους γονείς που ακούν αυτό το βίντεο, είναι ότι αν έχετε ένα παιδί στην ηλικία του δημοτικού σχολείου, το οποίο έχει συμπεριφορές που δείχνουν έλλειψη ενσυναίσθησης, που δείχνουν παρορμητική συμπεριφορά η οποία να είναι είτε βλαπτική προς το ίδιο το άτομο, είτε βλαπτική προς άλλους, είτε και τα δύο. Καλά κάνετε να πάρετε το παιδί σε έναν ειδικό παιδοψυχολόγο και να ζητήσετε να αξιολογηθεί το παιδί. Μπορούν κάποια τεστ προσωπικότητας να γίνουν σε αυτά τα παιδιά, έστω και αν δεν θα βγουν definitive διαγνώσεις, έστω και αν δεν θα βγουν, έστω και αν δεν μπορεί να βγει μια σίγουρη διάγνωση. Και αν παρατηρηθούν τέτοια στοιχεία, αν το παιδί κάνει ψυχοθεραπεία, μπορεί να γίνει αρκετά σοβαρή αλλαγή και καλυτέρευση στον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπου. Το βασικό στοιχείο κάποιων από αυτές τις διαταραχές προσωπικότητας που είναι έτσι πολύ, πολύ
ανησυχητικού είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι αν κάποιος δείχνει ενσυναίσθηση, σημαίνει απαραίτητα πως τη νιώθει κιόλας την ενσυναίσθηση. Το καταλαβαίνουμε στην πράξη ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν ενσυναίσθηση. Και πηγαίνοντας πίσω στους αυτοθυματοποιημένους, μπορείτε να παρατηρήσετε ότι δεν έχουν ενσυναίσθηση, γιατί όση ώρα λένε το δικό τους δράμα, όση ώρα κλαίγονται, όση ώρα κάνουν την παράστασή τους ως drama queens, ως βασίλισσες του δράματος, είναι πολύ emotional, είναι πολύ συναισθηματική. Αν όμως εσύ πεις, να σου πω και εγώ το δικό μου, να σου πω τι έγινε και με τον άντρα μου, για παράδειγμα, την κόρη μου, τους βλέπεις ότι χάνουν κάθε ενδιαφέρον, βαριούνται να σ' ακούσουν, δεν έχουν καμία διάθεση να επικοινωνήσουν μαζί σου και να δώσουν προσοχή και σημασία στο δικό σου πόνο, γιατί πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή τους και πρωτεύουσα σημασία έχει ο δικός τους πόνος, ο οποίος είναι ιερός. Και το δικό τους πόνο, τον οποίο θέλουν να διατηρήσουν πάση θυσία αυτή την ψευδαίσθηση του πόνου και την ψευδαίσθηση του ότι είναι θύματα, ούτως ώστε να παίρνουν τα δευτερογενή ωφέλη, τα δευτερογενή ωφέλη της εντός εικόνας ασθένειας, από την προσοχή και το ενδιαφέρον που προσλαμβάνουν από τους ανθρώπους τους οποίους διηγούνται τους πόνους τους. Υπάρχει όρος δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας, είναι ιατρικός όρος, ο οποίος όμως χρησιμοποιείται και από ψυχολόγους, που εξηγεί τη συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιοι άνθρωποι, με το να παραμένουν ασθενείς ή να παραμένουν σε μια κατάσταση που δεν είναι καλή για την ψυχική τους υγεία, έχουν κάποιο ωφέλη. Και έρχεται αυτός ο όρος δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας ή δευτερογενή ωφέλη της ψυχικής διαταραχής για να εξηγήσει την αντίσταση στη θεραπεία που έχουν πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι να πηγαίνουν σε ένα πολύ καλό ψυχίατρο, σε ένα πολύ καλό ψυχολόγο, σε ένα πολύ καλό ψυχοθεραπευτή, να προσπαθούν οι ειδικοί στους οποίους πάνε με όλες τους τις δυνάμεις να τους βοηθήσουν και αυτοί να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από του να δεσμευτούν στη ψυχοθεραπευτική διεργασία ή στη φαρμακευτική θεραπεία, δηλαδή θα παίρνουν τα φαρμακά τους, δεν θα πηγαίνουν στα ραντεβού τους, θα τους δίνει ασκήσεις ο ψυχολόγος για το σπίτι που δεν θα τις κάνουν, θα τους λέει ο ψυχίατρος, για παράδειγμα, πάρε αυτά τα φάρμακα για 2 εβδομάδες και έλα ξανά να σε δω για να δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω, και να μην τα παίρνουν και να μην πηγαίνουν κλπ. Όλη αυτή η αντίσταση στη θεραπεία είναι πολύ πιθανό να έχει να κάνει με τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Ότι ο ασθενής εντός εισαγωγικών, ο άνθρωπος που έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή που έχει ένα ψυχικό τραύμα και πάει στο ψυχολόγο ή στο ψυχίατρο, δεν θέλει στα αλήθεια να θεραπευτεί, δεν θέλει στα αλήθεια να γίνει καλύτερα. Υποσυνείδητα επιλέγει να είναι κλαμμένος και να είναι κλαμμένη για να παίρνει προσοχή, σημασία και λύπηση από τους γύρω. Μιλάμε για αρρωστημένες καταστάσεις. Δεν είναι υγιής τρόπος λειτουργίας της προσωπικότητας αυτός. Γι' αυτό λέω ότι είναι αδιάγνωστοι αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιες διαταραχές προσωπικότητας θα έχουν, δεν μπορούμε να τους διαγνώσουμε εμείς από εδώ. Άρα, φίλοι, και εσύ που ρώτησες και οι υπόλοιποι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Όλοι έχουμε κάποιο φίλο, κάποια φίλη που κάθε φορά που θα βρεθούμε θα μας πει πόσο άτυχος είναι, θα μας πει το ένα αρνητικό που έγινε στη ζωή του, το άλλο αρνητικό που έγινε στη ζωή του. Οπότε θα πώς είσαι, πάντα είναι χάλια. Μα πώς να είμαι, καλά λέω, αλλά το ένα και αλλά το άλλο. Που έχει πεσμένη διάθεση μονίμως, που έχει μεγάλη διάθεση και όρεξη να διηγηθεί τα πάθη του, τα προβλήματά του. Να ανησυχήσετε λίγο όταν οι άλλοι είναι εξαιρετικά πρόθυμοι να σας πούν τα προβλήματά σας, τα προβλήματά τους, έστω και αν δεν έχετε τόσο στενή σχέση ή αν δεν είναι μια τόσο επίγουσα κατάσταση. Εντάξει, εννοείται ότι αν μας συμβεί κάτι τραυματικό, π.χ. αν έχουμε ένα ξαφνικό χωρισμό ή αν έχουμε μια ξαφνική ασθένεια, ναι, θα πάμε στους φίλους μας και θα πούμε τον πόνο μας, ναι, θα μιλήσουμε, ναι, θα πούμε πόσο ανήσυχοι είμαστε, θα μοιραστούμε την ανησυχία μας, θα το μοιραστούμε τους φίλους μας. Όμως, το να πηγαίνουμε επί κατακτικής βάσεως και να επιδιώκουμε στις κοινωνικές μας επαφές και στις φιλικές μας επαφές να μας κάνει ο άλλος τζάμπα τον ψυχολόγο και χωρίς να τον ακούμε κιόλας, εκεί είναι κατάχρηση της φιλίας, του σεβασμού και της οποιασδήποτε σχέσης έχουμε με τον άλλο τον άνθρωπο. Είναι πολύ δύσκολο να ξεφορτωθείς τέτοια τσιμπούρια, γιατί περί τσιμπουριών πρόκειται. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει να κλαίγονται και τους αρέσει να βλέπουν τον εαυτό τους ως θύματα και θέλουν να είναι θύματα και ο σκοπός τους είναι να έχουν αυτό το προφίλ του θύματος, το οποίο να τους δίνει την ευκαιρία να παίρνουν συμπάθεια, στοργή και προσοχή από πολλούς ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεκολλούν εύκολα από πάνω σου. Δεν ξεκολλούν με τίποτα. Θα προσπαθούν πάση θυσία να έρχονται σε σένα, ειδικά αν έχεις κάνει το λάθος να τους ακούσεις και να τους παρηγορήσεις κάποιες φορές και να τους πεις αρνητικά λόγια.
Σου λέει, α, αυτή η Μαρία την προηγούμενη φορά που της είπα τα προβλήματά μου, με στήριξε. Μου είπε ότι ο άντρας μου, για παράδειγμα, είναι απαράδεκτος με αυτό που κάνει. Άρα, εγώ τώρα θα πω να ξαναβρω τη Μαρία, γιατί άμα θα της πω της Μαρίας ξανά παράπονα για τον άντρα μου, η Μαρία θα με στηρίξει πάλι και θα νιώσω καλά. Και αν η Μαρία δεν είναι διαθέσιμη και μου πει δεν μπορώ τώρα και μου μιλήσει ευγενικά και μου μιλήσει διακριτικά, εγώ θα κάνω τα πάντα, γιατί έχω πάρει ξανά από αυτή τη γυναίκα αυτό που θέλω, για να τραφεί το άρρωστο μου εγώ. Έχω πάρει τη σημασία, την προσοχή. Έχω πάρει το ενδιαφέρον το ανθρώπινο, το οποίο θρέφει τον άρρωστο μου εγωισμό. Οπότε έχω πάρα πολλά κίνητρα για να ξαναπάω, να ξαναρουφήξω το αίμα της Μαρίας, γιατί πρόκειται περί ρουφήχτρων ενέργειας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αναπόφευκτα ρουφήχτρες ενέργειας. Οπότε δεν θα καταλάβω από υπονοούμενα, δεν θα καταλάβω από ευγενικό ξεμπρόστιασμα, δεν θα καταλάβω από κουβέντες νούσιμες, σοβαρές κουβέντες που λέει, του λέει στον νούσιμο, πες του λίγα και καταλαβαίνει πολλά. Όταν ο άλλος είναι λογικός, του λες λίγα και καταλαβαίνει πολλά. Όταν ο άλλος είναι παράλογος, του λες πολλά και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε με αυτούς τους ανθρώπους χρειάζεται να είμαστε θρασείς. Θρασείς με την έννοια του καθρέφτη, όχι να κλαιγόμαστε κι εμείς για τα δικά μας προβλήματα ή να εφευρίσκουμε προβλήματα, αν και κάποιοι το έχουν κάνει αυτό. Θυμάμαι, είχα μια πελάτη στα παλιά που είχε τρομερό χιούμορ και της είχε κολλήσει μια τέτοια κλαμμένη κολλητσίδα και το συζητούσαμε και ήρθε μια μέρα, μου λέει, βρήκα τη λύση. Κάθισα και φίβρα ένα σωρό δικά μου προβλήματα και όποτε με παίρνει τηλέφωνο ξεκινώ, αχ, να σου πει να πω να στα λέω, φίλη, σιώπη, σιωπή, να ακούσει το δικό μου το πρόβλημα, και έγινε το ένα και το άλλο και κλαίω στο τηλέφωνο, λεφτά δεν με ξαναπήρε. Όταν έγινε και αυτή το ίδιο, δεν την ξαναπήρε, δεν της άρεσε. Δεν εισηγούμε να το κάνετε αυτό, απλώς λέω ότι χρειάζεται κάποια αυστηρότητα και οριοθέτηση, assertiveness, διαβεβαιωτικότητα, δηλαδή να καταλάβει ο άλλος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ξανά από εσάς προσοχή. Και αν χρειάζεται να μπλοκάρετε κάποιον ο οποίος είναι αυτοθυματοποιημένος και συνεχώς δημιουργεί προβλήματα στον εαυτό του και σας χρησιμοποιεί εσάς ως τζάμπα ψυχολόγο, τζάμπα εξομολόγο, τζάμπα παρηγορητή και σας ρουφάει έτσι την ενέργεια, μπορεί να τον μπλοκάρετε από ένα αριθμό τηλεφώνου, να πάει να πάρει άλλο αριθμό τηλεφώνου, ξαναμπλοκάρετε και από εκεί. Μπορεί να φτιάξει άλλο λογαριασμό, ξέρω εγώ, στο Messenger να σας στείλει, τον μπλοκάρετε και από εκεί και χρειάζεται μια σταθερότητα. Δηλαδή, αν ο άλλος καταλάβει ότι ό,τι και να κάνω, όσο και αν προσεγγίσω με οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, ύπουλο τρόπο, και αν προσεγγίσω το πρώην θύμα μου, το θύμα μου έχει ξυπνήσει και δεν θα μου κάτσει, δεν θα καθίσει εκεί πέρα να το ξανακμεταλλευτώ, θα ψάξει για άλλα θύματα. Και όσοι από εσάς είστε αρκετά τυχεροί που δεν είχετε τέτοια εμπειρία στη ζωή σας, προσοχή από ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ πρόθυμοι να σας λένε τα προβλήματά τους, χωρίς να σας γνωρίζουν ιδιαίτερως καλά, και οι οποίοι σε κάθε συνάντηση που έχετε μαζί τους πάντα έχουν κάτι για το οποίο να κλαίγονται και για το οποίο να κλαφτούν. Και το ξαναλέω, και μεγάλη εκτίμηση τρέφω προς ανθρώπους τους οποίους γνωρίζω με διάφορους τρόπους, οι οποίοι έχουν περάσει τα πάνδυνα στη ζωή τους και είναι λεβέντες και λεβέντισσες. Και είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Αξιοπρεπείς άνθρωποι, αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους, θα ρωτήσουν κάτι άμα θα το ρωτήσουν διακριτικά και με σεβασμό, και ό,τι τους δοθεί ως βοήθεια ψυχολογικής φύσεως θα το χρησιμοποιήσουν στο έπακρον και είναι διακριτικοί. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αυτοθυματοποιημένοι, κλαμμένες προσωπικότητες, αδιάγνωστες κτλ., θα βγάλουν και το σκηνί και το παλούκι σε όλα τα επίπεδα. Σε όλων των ειδών τις σχέσεις και στη σχέση του με τον ψυχολόγο. Και στο ψυχολόγο να πάνε και με τον ψυχολόγο θα βγάλουν το σκηνί και το παλούκι. Αδιάγνωστοι κλαμμένοι. Αυτή η μάστιγα. Σας χαιρετώ και εύχομαι να καταφέρουμε να καθαρίσουμε τη ζωή μας από τέτοια πρόσωπα. Και αν σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να είναι σκληρό προς εκείνα τα πρόσωπα, έχω την εντύπωση ότι αν όλοι σταματήσουν να κάνουν το ευήκον ους σε τέτοιους ανθρώπους, ίσως να τους υπάρξει και μια κινητοποίηση για να λύσουν ουσιαστικά τα προβλήματα τους. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν είμαστε όμως υπεύθυνοι για τα ψυχολογικά προβλήματα των άλλων. Είμαστε υπεύθυνοι για τα δικά μας ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είμαστε ψυχολόγοι, είμαστε άνθρωποι. Όταν έρχεται ο άλλος και μας κλαίγεται, δεν είναι στο γραφείο μας που είναι η δουλειά μας και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας και ο άλλος μας αναγνωρίζει ως ψυχολόγους και μπορούμε να κάνουμε θεραπευτική παρέμβαση. Όταν έρχεται ο άλλος και μας κλαίγεται στο σπίτι μας, στην καφετέρια, στο εστιατόριο, στον προσωπικό μας χώρο, το κάνει και κάνει κατάχρηση της φιλίας μας και μας επιβαρύνει χωρίς ουσιαστικά να οφείλει το ίδιος. Την αγάπη μου σε όλους σας. Φιλιά.